Λοιπόν, κορίτσια, να κερδίσουμε τις βατραχίνες, πρέπει να μάθουμε τις αδυναμίες τους. Λοιπόν, ποια ξέρει κάποια δυναμία των frogs? Η Στέλλα είναι drama queen, κλαίει με το παραμικρό. Η Ζέλια, ξέρεις το γουστάκι της και όλο το σχολείο το ξέρει. Είναι δυναμία αυτό, λες? Ξανθούλα, έχει αδύναμη μνήμη, ξεχνάει τα πάντα. Κορίτσια, σοβαρά τώρα, όλο το σχολείο τα ξέρει όλα αυτά που είπατε. Πρέπει να μάθουμε τα μυστικά τους, θα είναι το προτέρημά μας. Θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Λοιπόν, κορίτσια, ξέρω ένα μυστικό της Ξανθούλας. Κίτι, πού το ξέρεις? Ήμουνα κάποτε στις Frogs, αν θυμάστε. Κίτι, έλα, πες το επιτέλους το μυστικό. Λοιπόν, αλλά αν μαθευτεί, δεν το είπα εγώ, εντάξει. Λοιπόν, η Ξανθούλα δεν έχει φρύδια. Αυτό που βλέπουμε είναι ολοβαμένο με μολύβι. Κίτι, αυτό είναι μια πραγματική αδυναμία. Ως μάλιστα χαίνεται τα κορίτσια με φρύδια βαμμένα. Διάρα, ξέρεις τι βρήκα για την Ζέλια? Η αδυναμία της είναι ότι έχει σπυράκια στους γοφούς της. Ου, δεν είναι πολύ ωραίο να το ακούς αυτό? Oh my god, δεν έχει άλλη δυναμία η Ζέλια δηλαδή? Νατ, τίποτα για τη Στέλλα? Λοιπόν, Διάνα, βρήκα την αδυναμία της Στέλλας. Φοβάται πάρα πολύ το σκοτάδι. Τέλεια, κορίτσια. Οπότε σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τις αδυναμίες τους για προτέρημά μας. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε για το σχολείο. Πάμε να ετοιμαστούμε για το σχολείο. Frogs, ετοιμαστείτε. Μαξ, έλα, βάζω 50 δολάρια πάνω. Οπα. Σμάλι, αυτό δεν μετρούσε. Έχεις γίνει καλός. Πάει το 50 νικάκι. Κορίτσια! Αγόρια! Ακούστε, κορίτσια, όσο τα αγόρια έχουν καλή διάθεση να τους πάμε για ψώνια, τι λέτε? Τέλειο! Ναι, μ' αρέσει τόσο πολύ μια φούστα, είναι για κλαμπινγκ και όλο με πουλιά. Στέλλα, πήγαινε στο Δημπούρ και πες ότι θέλουμε να πάμε για ψώνια, πήγαινε! Αγόρι, θα παίρνετε για πολλή ώρα, έχουμε σχέδια. Θέλουμε να σας προτείνουμε, γιατί να μην πάμε για shopping. Στέλλα! Ναι, shopping! Ορίστε πάλι για ψώνια. Όχι, ρε κορίτσια, άλλη φορά έχουμε αφήσει τα λεφτά στο σπίτι. Και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα γιατί έκλεισε το κινητό μου. Λένε ψέματα, σίγουρα. Δεν μπορεί και όχι. Το βαρέθηκε αυτό το ποδοσφαιριστή. Δίμα, σε παρακαλώ, είναι ένα λάθος. Σταμάτα να τρέχεις εδώ, γιατί δεν είσαι στο μάθημα, ε? Έλα, Τζούλη, σε μένα. Δίμα, περίμενε, μην κάνεις μια κουταμάρα. Και μην ανακατεύεσαι. Φρίδα, δεν μπορώ καθόλου, είναι τόσο πολύ εδώ πέρα. Καλά, πάμε στις τουαλέτες. Σμάλι, πού είναι το δουλάπι της Διάνας? Δίμα, έχω ξεχάσει εδώ καιρό που το δουλάπι της. Δίμα, μην το κάνεις. Δώσε σε μένα το κουτί, σε παρακαλώ. Τελείωνε. Εδώ είναι το τουλάβι της, Φρασινούλα, μην πλησιάζεις, θα κερδίσω πίσω τη Διάνα μου. Κανόνισε τώρα να κλέψει το δώρο της Διάνας μου. Δημάκο, δεν έπρεπε να αρχίσει αυτό το παιχνίδι, εγώ δεν είμαι η Διάνα σου. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις τόσο εύκολα. Δήμα, πού είναι το δώρο? Εδώ είναι, στο τουλάπι, αποφάσισα σε ποια να ανήκει η καρδιά μου. Τι έγινε, Πρασινούλα, σε άφησε πάλι ο Ντίμα και τρέχει πίσω από την Διάνα? Ας μην μιλήσουμε για τον Ντίμα και την Διάνα, ας μιλήσουμε καλύτερα για τα ψώνια. Σμάιλ, έχω δει ένα υπέροχο φόρμα, είμαι σίγουρη ότι μου πάει πάρα πολύ. Σμάιλ, αν ήμουν στη θέση σου, θα το βούλωνα. Έχεις ξεχάσει πως έτρεχες πίσω από την Διάνα. Παιδιά, σας χρειάζομαι. Μην τρέχεις πίσω από τον Ντίμα, πια, έλεος. Τον βαρέθηκα αυτό το Ντίμα, έχει τρελαθεί με την Διάνα πια. Τι ωραία, όλοι χωρίζουν και η δική μας σχέση τώρα ξεκινάει. Ναι, γλυκιά μου. Μη χαίρεστε και τους εμπαλίσεις, οι πατραχήνες, οι μπασκετμπολίστες είναι μαζί σας για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ακριβώς, σας χρησιμοποιούνε. Άις, εδώ είναι τα φιλοδωρήματα. Τι φιλοδόρημα είναι αυτό? Αυτά είναι πολύ λίγο. Α, βασικά αυτά είναι όλα, σε έχουν δώσει. Πίτσα, είναι η ιδέα μου, κλέβεις τα φιλοδωρήματα. Ήταν πάρα πολλά και εδώ πέρα δεν παίρνεις ούτε τσίγκλες με αυτά. Άις, δεν με πιστεύεις, τσέκαρε τις τσέπες μου. Σου έχω βάρει τα πάντα, δεν υπάρχουν τόσοι στο καφετέρι. Έλα, έλα, δείξε μου λοιπόν. Α, είσαι, έχω πάλι πρόβλημα. Ράιαν, άσε με ήσυχο. Πίτσα, άκουσε με. Βγαίνουμε και είμαστε μαζί. Αλλά τα φιλοδωρήματα είναι για τους δυο μας, εντάξει? Α, εσύ δεν ζολάψα, μα δεν έχω κλάψει τίποτα. Α, είσαι, παρακαλώ, φτιάξε μου ένα λάτε. Με έδιωξαν από τη σχολή της μόδας. Δεν τους αρέσει το φόρεμα που δημιούργησα. Ράιαν, κάθισε στη θέση σου. Πίτσα, σε παρακαλώ, πήγαινε στο Πάτρικ και στη Τζίτζι. Να πάρει η Γιάννα, ο Ράιαν είναι πολύ θυμωμένο σήμερα και ήθελα να του μιλήσω. Λέιλα, ποιος νοιάζεται, έλεος. Ράιαν, θα έρθεις εδώ μαζί με στην παρέα μας. Γιάννα, γιατί δεν βλέπεις ότι δεν έχει καλή διάθεση? Είναι θυμωμένος, δεν? Ω, γεια σας, κορίτσια. Θα με κεράσετε ένα λάτε, η μέρα μου ήταν χάλια σήμερα. Για δες έναν gentleman, νομίζουμε ότι εσύ θα μας αγοράσεις σήμερα, λάτε. Γιάννα, Ράιαν, τι έχει συμβεί? Μπορείς να μας πεις τα πάντα. Το φέρνω αμέσως. Θέλω περισσότερη ζάχαρη εγώ. Μπορούμε να έχουμε και σοκολάτα με το τσάι μας?
Ροξ, είστε έτοιμες να σας δείξουμε τις αδυναμίες σας! Είστε έτοιμες να παραδοθείτε! Περιμένετε, κορίτσια, δεν είναι εδώ αυτές! Ναι, Μπάνι, αρχικά οι Frogs δεν είναι εδώ πέρα. Δεύτερον, μη φωνάζετε. Ο Ράιαν δεν είναι καλά. Μην τον αναστατώνετε. Και ετοιμαστείτε γιατί η Λέιλα διδάσκει σήμερα. Λοιπόν, Μπάνι, είστε έτοιμες να δείξετε το μηδαμινό μυαλό σας. Διδάσκω σήμερα. Δάσκαλος Μάικ με έβαλε υπεύθυνο. Ωφ, πάλι καλά που δεν είμαι συντάξετος. Τζι, για να θα έρθει στην τάξη σου. Όχι, Πάτρικο, δεν έπειτα τη Γιάννα. Λέιλα, μην το παίζει τόσο έξυπνη γιατί μπορεί να φανερωθεί και η δική σου αδυναμία. Και θα είσαι και εσύ στις Frogs, σε διάντροποι! Αναρωτιέμαι πού να είναι αυτές οι Frogs. Λες να ξέρουν για το πλάνο μας και να φύγαν. Αχ, ανυπομονώ να ξεβάψω το ένα φρύδι της Ξανθούλας. Για να έχω μαρομάτιλα στη τσάντα μου. Εγώ ανυπομονώ να μπει η Στέλλα στην τουαλέτα και να πάω να σβήσω τα φώτα. Και εγώ δηλαδή τι να κάνω με τα σπυράκια της Ζένιας. Πήγαινε. Πάλι εγώ γιατί κουβαλάω συνέχεια. Επειδή είναι η πρώην μου. Κίτι, να το βρεις μόνη σου. Όλες προσπαθούμε ή τα αγόρια μας. Ω, πίτσα, τι έχει εδώ μέσα στη σοκολάτα μου? Κορίτσια, η σοκολάτα είναι χάλια. Να την αλλάξετε, λέγω. Τι πρόβλημα υπάρχει με τη σοκολάτα μου, κορίτσια? Πείτε μου, σας παρακαλώ, γιατί είναι η καλύτερη. Υπάρχει μοβ τρίχα στη σοκολάτα μου. Αντέ. Πίτσα, αν θέλεις να δουλεύεις στην καφετέρια μας, καλύτερα φόρεσε ένα καπέλο, σε παρακαλώ, να μην πέφτουνε μοβ τρίχες στις κούφες μας. Θα επιστρέφω αμέσως. Ένα δυνατή χεντρίχα! Όχι, κορίτσι, απλώς ήθελα να την κάνω να παιδεύτη λίγο. Ναι, γεια. Ξέρεις, έβγαλα πολλά χρήματα σήμερα. Πολλά. Είχα ένα πελάτη που αγόρασε το μισό μαγαζί. Οπότε μπορούμε ίσως να βγούμε από το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα βγούμε, λες. Σου λέω, θα πληρώσω εγώ. Έλα, τελείωνε. Έβγαλα καλά χρήματα, λέω. Λοιπόν, τι λες, δηλαδή. Θα σε πάρω πίσω μισό. Τι κάνεις εσύ εδώ? Γεια σου, Μία. Είμαι εδώ για σένα, δεν έχουμε προπονήσει με τις μαζόρατες σήμερα. Oh my god, είναι για μένα τα λουλούδια και τα μπαλόνια. Ναι, για σένα είναι. Θα τα πάρεις? Ναι, θα τα πάρω, εντάξει, αλλά τι κάνεις εδώ στο μαγαζί μου με αυτή τη στολή? Είναι λίγο περίεργο. Μπορώ να το βγάλω το κουστούμι, άμα θες. Όχι, όχι, καλύτερα μην το βγάλεις. Μία, ήθελα να σου πω να πάμε σινεμά μαζί. Έχω δύο εισιτήρια και ελεύθερη όλη μου τη μέρα. Θα έρθεις? Με ζητάς ραντεβού τώρα. Θα έρθεις να με πάρεις, Μα φυσικά, θα έρθεις? Εντάξει, εντάξει, δώσε μου λίγα λεπτά και να ετοιμαστώ και έρχομαι. Yes. Μα φυσικά, Μία μου, μπορείς να έχεις όσο χρόνο θέλεις. Frogs, είστε έτοιμες να σας δείξουμε τις αδυναμίες σας. Είστε έτοιμες να παραδοθείτε. Έλα εδώ εσύ, Ροσμαϊ μου. Αχ, Φρασινούλα, πάλι εσύ. Σου το είπα, δεν τον θέλω τον Τίμα σου. Ψάχνουμε τις βατραχίνες, τις έχετε δει? Ξέρεις τι, Διάνα, δεν πρέπει να κάνεις αστεία μαζί μου. Δεν πρέπει να αρχίσεις αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρεις τι είμαι ικανή να κάνω χωρίς τον Τίμα. Φρασινούλα, άντε χάσου. Θα σε δείξω εγώ. Κορίτσια, ρεμίστε λίγο. Frogs, είστε έτοιμες να σας δείξουμε τις αδυναμίες σας. Είστε έτοιμες να παραδοθείτε. Κορίτσια, φτάνει, δεν το βλέπετε, δεν είναι εδώ. Μην κρατάτε τα χέρια μου, σας χάθηκα πια, έλεος. Πρασινούλα! Να πάρεις το καλό, που είναι πια! Εξαφανίστηκαν με μαγικό τρόπο, δηλαδή! Λοιπόν, κάνουμε προπόνηση τότε. Ας αλλάξουμε γρήγορα. Ω, κορίτσια, κοιτάξτε αυτό εδώ. Ένα δωράκι. Ο Σμάιλι βγαίνει με τις βατραχίνες, αλλά δεν με ξεχνάει. Διάλα, δείξε μας! Ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Είναι το μήνυμα που μάλλον ο Σμάιλι ζητάει συγγνώμη και τέτοια. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Διάνα, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Θα είμαστε το πιο cool ζευγάρι. Σ' αγαπάω πολύ, γλυκό μου αστέρι. Τέλει, όσο μάλλον ξεμολογείται τον έρωτα του και ότι μου ρε τίποτα. Ούτε ο Μπαξ, εσύ τα ξεκίνησες όλα και εσύ είσαι αυτή που παίρνει τα δώρα τώρα, το Σμάιλ. Κορίτσια, τα βρω εγώ με τον Σμάιλ, τότε και εσείς θα τα βρείτε με τους μπασκετμπολίστες. Λοιπόν, να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Οι βατραχίνες και οι μπασκετμπολίστες. Κορίτσια, να κλειδωθούμε μέσα στις ντουλάπες. Η Μπάνι λοιπόν από το σχολείο σήμερα. Κατάλαβαν ότι οι βατραχίνες είναι καλύτερες και ότι οι μπασκετμπολίστες δεν είναι πια ελεύθεροι. Η Μπάνι δεν πρέπει να είναι εδώ πλέον. Να τις άκουσα στις βατραχίνες. Ναι, Διάνα, τις άκουσα. Νομίζω πρέπει να βγούμε έξω και να σκουπίσουμε το φρύδι της Ξανθούλας. Κορίτσια, τι λέτε εκεί πέρα, πείτε μου και εμένα. Είμαι πολύ σφιχτά εδώ πέρα. Κορίτσια, ακούω μία από τις βατραχίνες να φυλάει κάποιον. Ελπίζω να μην είναι η Στέλλα με τον Τιμούρ. Σμάιλ, το φίλι μαζί σου είναι το καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Πάμε σπίτι μου μετά το σχολείο. Ναι, μετά το σχολείο.
Αυτό ήτανε, η Ξανθούλα είναι νεκρή. Διάνα, τι θα το κάνουμε αμέσως αυτό το πράγμα? Μπροστά στους μπασκετμπολίστες. Λοιπόν, κορίτσια, δεν έχει προπόνηση σήμερα. Πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτές εκεί. Δεν πρόκειται να συγχωρήσω τον Μαξ. Λοιπόν, μαθητές, γεια σας. Σήμερα αντικαθιστώ τον δάσκαλο Μάικ. Από ό,τι βλέπω, η Μπάνις, ως συνήθως, δεν είναι εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Καλύτερα όμως το θέμα μας. Γλυκιά μου. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Αλλιώς ο Τιμούρ και οι βατραχίνες θα βγουν έξω. Και έβαλε να ρωτήσω, Ντιάνα, άνοιξε το δώρο μου. Φίλε, άντε καταλαιπωριέσαι. Η Ντιάνα θα γυρίσει στο Σμάιλι και εσύ πάλι παγκούρι. Και όταν ανοίξει το δώρο μου, ο Σμάιλι θα είναι μακρινό παρελθόν. Ποδοσφαιριστές, ακούω τα πάντα, ξέρετε. Δεν είμαι ο δάσκαλος Μάικ. Θα είστε ήσυχοι στο δικό μου μάθημα. Ανοίξτε τα τετράδια σας. Εγώ δεν έχω τετράδιο. Α, δεν έχεις τετράδιο, Τιμούρ. Τώρα έχεις. Γράφε. Γεια σας, μαθητές. Αντικαθιστώ εγώ το μάθημα σήμερα. Πρασινούλα, δεν σου επιτρέπω να βάφεις τα χείλη σου στο μάθημά μου. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Έβασα σε μένα, εγώ παρά. Σμάιλ, πάρε τα πόδια σου από το θρανίο. Είναι τάξη εδώ μέσα, δεν είναι κινηματογράφος. Μιλάς έτσι στο Σμάιλ, εσύ. Σμάιλ, μπορείς να κάνεις όπως θέλεις. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι τα βαριά αντικείμενα. Λοιπόν, τετράδια. Βαριά αντικείμενα, τι θέμα είναι αυτό? Ξέρει κανείς τι εννοεί αυτή η τρελή? Δεν ξέρουμε. Εξαθούλα, και τώρα για τους έξυπνους ανθρώπους σαν και σένα θα σου πω εγώ τι σημαίνει. Για να συγγνώμη, θα διακόψουμε το μάθημά σου τώρα. Λοιπόν, Μαξ, φίλησες αρκετά τη ζένια. Wow, ήρθα την Μπάνη στο σχολείο επιτέλους. Ναι, Μπάνη, βασικά έχω μάθημα εδώ πέρα, διακόπτεται. Για να δεν θα είναι για πολύ ημέρη, μαντιλάκια. Ακούστε, Μπάνι, φτάνει με τις μαγκές σας εδώ μέσα, έλεος πια, Φρυδέα, πες τους. Τι να πω εγώ, κορίτσια είναι. Αχ, Σμάιλ, θυμάσαι που είχες πει ότι δεν σ' αρέσουν τα κορίτσια που βάφουν τα φρύδια τους, το είπες? Ναι, το είπα. Τότε πώς έτυχε να σου αρέσει η Ξανθούλα? Τα φρύδια μου είναι αληθινά. Τα ακούσατε όλοι, είναι αληθινά τα φρύδια μου. Να το αποδείξεις τότε. Ορίστε, Σμάιλ, δεν είναι όλο το φρύδι, τι στο μαντιλάκι. Ξέρεις τι, Σμάιλ, πρέπει τα λόγια σου να τα παίρνεις σοβαρά. Ξανθούλα, βάφεις τα φρύδια σου? Όχι, Σμάιλ, θα σου τα εξηγήσω όλα, αλήθεια. Αυτό ήτανε, Γιάννα, μπορείς να συνεχίσεις το μάθημά σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Βάνη, συγχαρητήρια. Πρέπει να φαναρώσουμε και τις άλλες frogs τώρα. Παιδιά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και κουδουνάκι. Περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!